Καλησπέρα, παιδιά. Πάντως εδώ πέρα και σήμερα είναι ένα περίεργο vlog. Βασικά είναι Κυριακή. Και ο Κωστής δεν είναι εδώ δίπλα να κάνουμε κάποιο vlog. Και αποφάσισα να κάνω. Έχω κάποια πραγματάκια. Βασικά αποφάσισα να σας πω λίγο για τις σειρές που θα έρθουν από το. Από μένα προς το κανάλι τον προηγούμενο χρόνο. Γενικά, αν κάποιο δείτε να γράφει και σε comment που θα κάνει, ξέρω εγώ, blacklist ή για να κάνει Minecraft, καλό είναι να του στείλετε αυτό το βιντεάκι και γενικά σε αυτό το βιντεάκι θα περιγράφω τις σειρές που ακολουθήσουν από μένα προσωπικά. Γενικά έχουμε πει με τον Κωστή τις σειρές που θα ακολουθήσουν από αυτό, απλά ακούστε λίγο εμένα. Λοιπόν, καταρχάς ένα θέμα που με αφορά εμένα πάρα πολύ είναι το blacklist. Το blacklist, επειδή έχει καιρό να βγει επεισόδιο, είναι σκόπιμο. Προσπαθώ να βρω χρόνο για live, τον οποίο δεν μπορώ να βρω εύκολα διότι υπάρχουν γονείς μέσα. Τις ώρες που μπορώ εγώ είναι πολύ αργά για να φωνάζω και γενικά τις ώρες που ασχολούμαι εγώ με το gaming είναι λίγο αργά το βράδυ, δηλαδή 12, 1, 2, 3 η ώρα το βράδυ. Γενικά την υπόλοιπη μέρα δεν ασχολούμαι τόσο με το PC, κυρίως το βράδυ ασχολούμαι. Εκτός από συγκεκριμένες μέρες, οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ να κάνω κάποια live εκείνες ώρες. Εδώ είναι δύσκολο να κάνω records. Αλλά θέλω να βγάλω ένα επεισόδιο ακόμα blacklist, το οποίο γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν θα δουν όλο αυτό το βίντεο, μα κανένα να το δουν όλοι, το οποίο θα ανακοινώνω. Ότι το επόμενο blacklist από εκείνο που θα δείτε στο βίντεο θα είναι όλα σε live. Δεν πρέπει να μας έχει μείνει πάνω από 2 ώρες παιδιά στο gameplay για σας που σας ενδιαφέρουν. Υπολογίζω κάπως 2 ώρες, οπότε ελπίζω ότι μέσα στην εβδομάδα ελπίζω θα κάνω live blacklist. Ελπίζω εσείς να το υποστηρίξετε και να έρθετε να δείτε. Τουλάχιστον εσείς που ενδιαφέρεστε το παιχνίδι και δεν έχετε δει κάποιον, μπορείτε να έρθετε να πάρετε μια ιδέα. Οπότε λογικά μέσα στην εβδομάδα θα βγει κάποιο βίντεο και θα προσπαθήσω. Τετάρτη, ίσως, να κάνω κάποιο live stream. Δεν υπόσχομαι κάτι. Προσπαθώ. Τώρα για γενικά lives επίσης προσπαθώ, παιδιά. Έχω θέματα και με τη γραμμή μου. Γενικά για κάποιο λόγο, τελευταίο 2 εβδομάδες περίπου, το ίντερνετ το μεσημεροπόγευμα, δεν ξέρω. Βαράει φρίκες. Και τότε είναι καλύτερο για live, έτσι. Πρωί. Οκ, βράδυ. Οκ, από ό,τι καταλαβαίνετε. Τώρα, σαν να καλύψω το Minecraft, το έχω βάλει, έχει κρεβάσει μια παύση, έχει να βγει κάμια εβδομάδα και βίντεο. Είμαι σε ένα διέξοδο βασικά. Κοιτάξτε, αν εγώ έπαιζα το save μόνος μου, χωρίς record, το είχα τελειώσει. Θα είχα αρχίσει hardcore. Οπότε, πείτε μου από κάτω αν θέλετε να συνεχιστεί το Minecraft, να κάνουμε hardcore. Hardcore θα έχει πιο φάση βέβαια, γιατί ξέρετε, θα έχω το φόβο του να μην πεθάνω. Ενώ στο Minecraft το και αν πεθάνω, απλά βγαίνω και θα χάσω κάποιο αντικείμενο. Εάν βέβαια αποφασίσετε να συνεχιστεί το ας ανακαλύψουν το Minecraft Season 3. Υπάρχουν πράγματα να γίνουν. Μπορώ να μετακομίσω πλήρως και να αφήσω οτιδήποτε έχω κάνει. Θα είναι σαν ένα reboot στην σειρά. Και επίσης μπορώ πολύ εύκολα να χτίσω κάποια buildings που έχετε στείλει. Έχουν στείλει αρκετά άτομα. Δηλαδή έχω στο μυαλό μου 4 πρώτα buildings τα οποία μπορώ να κάνω. Οπότε περιμένω από εσάς να μου γράψετε αυτό το comment. Αν θέλετε σειρά. Επειδή όπως έχουμε πει αυτή η σειρά βασικά βασίζεται σε εσάς κυρίως. Αν θέλετε λοιπόν όντως να συμμετέχετε, γράψτε μου στο comment τι ακριβώς θέλετε να κάνω στη σειρά. Σας εξήγησα, αν έχετε κάποια ιδέα, ρίξτε την. Τώρα, άρχισα, έχω κάνει 2 επεισόδια, μια σειρά Heroes of the Storm με τον Γιάννη, η οποία θα συνεχιστεί. Καλά πήγαν τα πρώτα επεισόδια, εντάξει, δεν κρίθηκαν σαν views ότι πήραν 2 δισεκατομμύρια, αλλά okay, καλά. Και να μην παίρνουμε βίντεο, παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε που παίζουμε και απλά θα είναι μέσα στο YouTube και σας αρέσει. Πολλοί ρωτάτε πώς μπορείτε να παίξετε. Πρέπει να βρείτε ένα κλειδί. Είναι σε closed beta το παιχνίδι. Δεν πληρώνετε να το κατεβάσετε. Απλά αν βρείτε κλειδί, ψαχτείτε λίγο. Πολλά site έχουν. Ή ξέρω εγώ, κοινωνικά δίκτυα καναλιών και Twitter μπορεί να ψάξετε σε διάφορα μέρη. Θα βρείτε. Μην αγοράσετε αν κάποιο πουλάει για κάποια χρήματα. Δεν αξίζει. Γενικά η Blizzard δίνει κλειδιά, οπότε και εσείς κάποια στιγμή θα βρείτε. Για όσοι ξέρετε, το Heroes of the Storm είναι ένα MOBA game, δηλαδή σαν το LOL, σαν το Dota. Λίγο πιο ομαδικό και κατά τη γνώμη μου αποτρέπει λίγο το flame που υπάρχει γενικά στα άλλα είδους και κυρίως LOL, με βίντεο παιχνίδια. Μάλλον MOBA. Μ' αρέσει γενικά, θα συνεχιστεί, θα γίνει σειρά κανονικά. Μην ρωτήσετε πόσα επεισόδια. Ξέρω εγώ, ελπίζω την εβδομάδα, δεν ξέρω. Πρέπει να συντονιστώ και με τον Γιάννη να κάνουμε records. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Εντάξει, γενικά μιλάμε πάντα υπάρχει θέμα, αλλά περιμένετε το επόμενο βίντεο λογικά θα είναι και old school. Αν εγκαταστήσει το PC του το Heroes of the Storm. Ελπίζω ότι κάτι θα κάνει. Αυτά. Επίσης, τι άλλες σειρές. Αυτά από μένα και θα αρχίσει μια νέα σειρά που θα κάνω το story του Mortal Kombat.
το X το καινούριο, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από 4 μέρες, 5 μόνο από το βίντεο. Παιδιά, δεν έχει κατέβει ακόμα, δεν ξέρω τι φάση. Το Nintendo Switch δεν είναι στα καλύτερα του, γι' αυτό έκανα ακόμα επεισόδιο. Ελπίζω από εβδομάδα να δείτε επεισόδιο. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Zengedron που μας έστειλε ένα κλειδί για να μπορείτε και να δείτε τη σειρά. Δεν πρέπει να είναι μεγάλο το story, απλά να ξέρετε ότι λογικά θα κάνουμε βιντεάκια και με τον Κωστή διπλά. Ίσως τη Δευτέρα, δηλαδή αύριο, έρθει να κάνουμε κάποια record. Θα δούμε, δεν υπόσχομαι κάτι. Γενικά, ο Κωστή είναι μια πολύ δύσκολη φάση, οπότε δεν του ζητάω, δεν έχω απαιτήσει από αυτόν και δεν πρέπει ούτε εσείς να έχετε απαιτήσει από εμάς ως προς τον Κωστή. Τρίτη και Πέμπτη θα είναι κανονικά τα βίντεο τα οποία αφορούν τον Κωστή, δηλαδή The Beast και Attila. Και γενικά, αυτό ήταν ένα μικρό vlog ημερήσιο για να σα πω κάποια πράγματα για τη σειρά. Αν θέλετε μια ανακεφαλαίωση, καταρχάς ευχαριστούμε την Zengedron για το Mortal Kombat. Αν θέλετε να σε κάποιο Minecraft, γράψτε τα comment από κάτω πώς ακριβώς θέλετε να εξελιχθεί και θα πάρει υπόψη όλα τα comment. Blacklist θα βγει ένα επεισόδιο και μετά σε lives. Και Heroes of the Storm συνεχίζει κανονικά με τον Γιάννη. Επίσης, μέσα στην εβδομάδα λογικά, το οποίο θα κάνω record, αυτό το βίντεο γίνεται Σάββατο, λογικά με το αυτό το βίντεο που έχω κάνει record με τον Γιάννη Zeroland. Έχουμε τελειώσει ένα project, The Hype is Real, που λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, στο Modern City, να σας κάνω ένα μικρό spoil, είναι ένα σπίτι. Οπότε, περιμένετε να σας προσθέσουμε αυτό το project και θα δείτε. Δεν είναι κάτι τρομερό, είναι κάτι το οποίο γελάσαμε. Μας πέδεψε λίγο, όχι πολύ, βασικά μας πέδεψε περισσότερο γιατί και εγώ και ο Γιάννης, τουλάχιστον έτσι λέει αυτό, και σίγουρα για μένα πάντως, είμαστε athlete builders, οπότε θα δείτε. Δεν ξέρω πόσο θα βγει το βίντεο και θα κάνουμε. Βασικά θα κάνουμε βίντεο, δεν ξέρω πόσο θα βγει. Γιατί το building έχει γίνει πριν το βίντεο, έγινε σε ένα βράδυ και βαριόμασταν. Παιδιά, για αυτό το σπίτι που θα δείτε, το οποίο δεν είναι μεγάλο, μας πήρε 2-2,5 ώρες. Ένα ολόκληρο βράδυ, ξέρω εγώ. Όχι. Βράδυ εννοώ τις ώρες που θα κάτσει να παίξει. Θα κάτσει να παίξει 3-3,5 ώρες το βράδυ, gaming. Εκείνη τη μέρα 2 ήταν, ξέρω εγώ, ήταν μια ώρα hot, Heroes of the Storm. Και άλλες 2 το Zero Project, κάτι πιο χαλαρό. Και εντάξει, καλά, σήμερα και τα αυτά κλασικά. Αυτά από μένα. Είμαι ο Πατρινός. Να πούμε καλά και. Καταρχάς ευχαριστούμε για υποστηρίξη. Είμαστε σχεδόν 10.000 άτομα. The Cuisine, α πούμε. Τι ξέρω. Γεια σας!